centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936. Σας έχω τον άνθρωπο στο σπίτι του οποίου εμφανίστηκε αυτό το μιμ και το έβγαλαν από την τουαλέτα. Δεν θα πούμε το όνομά του για ευνοητούς λόγους, είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, πείτε μας λίγο την περιπέτειά σας. Γιατί είναι... πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο για τα δικά μας δεδομένα. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η περιπέτεια είναι ότι το συγκεκριμένο ζωάκι βρέθηκε δύο σπίτια πιο πάνω από μένα. Ναι. Στην τουαλέτα μιας κυρίας, δεν ξέρω πώς μπήκε μέσα. Από εκεί το συγκεκριμένο ζωάκι περπάτησε δεν ξέρω πώς μέσα από τον αγωγό. Και δεν είστε, είναι γειτονιά, αλλά δεν είστε στην ίδια πολυκατοικία με το άλλο σπίτι. Δεν υπάρχει πολυκατοικία, είναι και τα δύο ισόγεια. Και τα δύο ισόγεια, αλλά αυτό το σπίτι είναι πιο πέρα, έτσι. Είναι πιο πάνω, ναι. Είναι πιο πάνω. Πιο πάνω. Οπότε αυτά που γράφονται και τα λοιπά είναι όλα ανακρίβειες. Ναι. Το μικ δεν μπήκε μέσα στο σπίτι, το μικ βγήκε καθαρά μέσα από την τουαλέτα. Μέσα από την τουαλέτα, μάλιστα. Ναι. Μέσα από κάποιον αγωγό φαντάζομαι, και το οποίο πραγματικά είναι, φαντάζομαι, το σοκ που να δεις μέσα στην τουαλέτα τώρα ένα μικ δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, πριν ήταν, να σας ρωτήσω λίγο το εξής. Στη γειτόνισσά σας και στη γειτόνισσά σας εμφανίστηκε επίσης μέσα στην τουαλέτα? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν ήμουνα. Απλώς μέσα από το... Αυτή είπε ότι το είχε εγκλωβίσει από ότι... Το είχε εγκλωβίσει. Από ότι ναι, αυτό μπήκε μέσα στην τουαλέτα μετά και μέσα στο μέσο του αγωγού ήρθε σε μένα μέσα στο σπίτι. Και βέβαια μέσα από... Όταν το είδατε... Κατευθείαν καλέσατε πυροσβεστική? Εννοείται, ναι. Ήρθανε τα παιδιά, το πήρανε γιατί είχε βγει και... Το οποίο το πήραν μέσα από την λεκάνη της τουαλέτας, έτσι? Όχι, είχε βγει έξω, ήταν ήδη στο μπάνιο, ναι. Και έψαχνε τρόπο διαφυγής και τα ρίξε όλα κάτω, καλλιντικά. Έκανε το μπάνιο άνω κάτω, πραγματικά. Έτσι, ακριβώς. Τρομερή έτσι, εμπειρία, πραγματικά. Αυτή είναι, αυτή είναι πραγματικότητα. Και τίποτα άλλο, και μακάρι να μην το ζήσει κανένας αυτό. Είναι πραγματικά, γιατί όταν μπαίνεις στην τουαλέτα για τον οποιονδήποτε λόγο και δεις μέσα στην τουαλέτα ένα μινκ, φαντάζομαι πραγματικά ότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα. Πραγματικά έτσι, εκεί πανικοβάλλες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά να μην σας ξανασυμβεί. Δεν ξέρω αν λάβετε κάποια μέτρα τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για τέτοιες περιπτώσεις. Πραγματικά είναι. Δυστυχώς με τα τηλεφωνήματα που έκανα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όχι. Πώς μπήκε μέσα από την αποχέτευση και βγήκε από την αποχέτευση? Από πού μπήκε, πώς και από κάποια αποχέτευση προφανώς μπήκε, φαντάζομαι. Ναι, δεν ξέρω πώς μπήκε στο σπίτι της συγκεκριμένης κυρίας πάνω στην γειτόνισσα. Δεν ξέρω πώς μπήκε, ας πούμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω ότι σε μένα βγήκε μέσα από την τουαλέτα. Μάλιστα. Ούτε μπήκε πουθενά, ούτε τίποτα, ας πούμε. Γιατί ήταν πολύ πρωί και δεν υπήρχε το γιατί κάποιος κάτι έγραψε, ας πούμε, κάποιος υπεύθυνος, ότι με λίγα λόγια είμαστε, να μην πω ότι... Αναφέρεστε σε κάποια ανακοίνωση που βγήκε από τον κύριο Κουσουνή? Ναι, την διάβασα λίγο και λίγο πολύ είπε ότι είναι φαντασία μας και τα λοιπά, ας πούμε, ότι δεν βγήκε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, ας πούμε. Προφανώς εσείς το ζήσατε, κύριε, να μην πούμε το όνομά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Από εκεί και πέρα είναι άνευ σχολιασμού. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι πραγματικά... θέλει δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και να συζητήσει. Ναι, ναι. Το ζήσατε και το ζήσατε με πολύ έντονο τρόπο και εσείς και η οικογένειά σας, από ό,τι ξέρω. Έτσι ακριβώς. Οπότε. Έτσι ακριβώς. Εγώ ευχόμαι να μην σας ξανασυμβεί τίποτα. Πραγματικά ήταν ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο συνέβη, όμως και το διηγηθήκατε μόλις τώρα στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, όπου έγινε και το όλο σκηνικό στο σπίτι του κυρίου που ακούσατε. Επαναλαμβάνω, τα στοιχεία του είναι στην διάθεσή μας. Για ευνόητους λόγους δεν τα λέμε όμως στον αέρα. Είναι το σπίτι στο οποίο επενέβη η πυροσβεστική και έπιασε τελικά το μινκ.
το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.